Στην έρημο του Περού, οι αρχαίοι καλλιτέχνες του οροπεδίου Νάσκα προφανώς είχαν μια μεγάλη φιλοδοξία να γίνουν οι πρώτοι δημιουργοί της πρώιμης Google Earth. Με τις τεράστιες εικόνες τους ίσως προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους θεούς ή απλά να κάνουν την πρώτη προσπάθεια για μια εξωγήινη selfie. Και τώρα, με τη βοήθεια των drones και της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιστήμονες ανακάλυψαν 303 νέα ιερογλυφικά, διπλασιάζοντας τον αριθμό των γνωστών σχημάτων. Μήπως οι αρχαίοι Νασκαίοι ήξεραν κάτι που εμείς δεν ξέρουμε ακόμα, ή μήπως ήταν απλά η πρώτη οπαδή της τέχνης Land Art. Ό,τι και αν ήταν, η ανακάλυψη αυτή σίγουρα είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές throwback θέριστη που έχουμε δει ποτέ. Οι γραμμές της Νάσκα είναι σαν την αρχαία έκδοση του Instagram, με τους Νασκαίους να δημιουργούν τα δικά τους εντυπωσιακά posts. Από ζωομορφικά σχέδια όπως ο κολυμπρί και ο πίθηκος, μέχρι γεωμετρικά σχήματα που θα έκαναν κάθε μαθηματικό να χαμογελάσει, οι γραμμές περιλαμβάνουν μια ποικιλία από σχήματα. Και μην ξεχνάμε τα φυτά και τα λουλούδια που προσθέτουν μια πινελιά φύση στην έρημο του Περού. Με την προσθήκη των 303 νέων γεωγραφικών, ο κατάλογος των σχημάτων έγινε ακόμα πιο πολύχρωμος και μυστηριώδης. Οι γραμμές της Νάσκα συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν τους επιστήμονες και το κοινό με τη μυστηριώδη παρουσία τους στην έρημο του Περού. Η πρόσφατη ανακάλυψη 303 νέων γεωγραφικών από την ομάδα του Masato Sakai με τη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης έχει σχεδόν διπλασιάσει τον αριθμό των γνωστών σχημάτων. Αυτές οι ανακαλύψεις προσφέρουν νέες πληροφορίες για την κατανομή και τη σημασία των γεωγραφικών, ενισχύοντας την κατανόηση της αρχαίας κουλτούρας των Νάσκα. Οι εικόνες αυτές που δημιουργήθηκαν πάνω από 2.000 χρόνια πριν αποτελούν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτουν πτυχές των τελετουργιών και της καθημερινότητας των ανθρώπων που ζούσαν στην περιοχή εκείνη την εποχή. Ο πολιτισμός των Νάσκα που αναπτύχθηκε μεταξύ 100 π.Χ. και 800 μετά Χριστό είναι γνωστός για την περίτεχνη φατουργία, την κεραμική και τα διάσημα γεωγλυφικά τους, γνωστά ως γραμμές Νάσκα. Είχαν επίσης αναπτύξει ένα εντυπωσιακό σύστημα υπογείων δεξαμενών νερού, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν και σήμερα. Η σημασία των γεωγλυφικών παραμένει μυστήριο, με θεωρίες που κυμαίνονται από αναθήματα προς τους θεούς, αστρονομικά σχέδια έως τελετουργικές πρακτικές. Οι γεωγραφικές γραμμές της Νάσκα, που είναι γνωστές για τα μεγάλα και περίπλοκα σχέδιά τους, δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους του πολιτισμού Νάσκα περίπου μεταξύ 500 π.Χ. και 500 μετά Χριστό. Αυτά τα σχέδια, που περιλαμβάνουν απεικονίσεις ζώων και γεωμετρικά μοτίβα, χαράκτηκαν στο έδαφος, αφαιρώντας τα πάνω στρώματα της άμμου και αποκαλύπτοντας το πιο σκούρο έδαφος από κάτω. Η διατήρηση των γραμμών μέχρι σήμερα οφείλεται στο ξηρό κλίμα και την έλλειψη βλάστησης στην περιοχή. Οι γραμμές Νάσκα παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μυστήρια. Μερικές από τις κυρίαρχες θεωρίες περιλαμβάνουν τη χρήση τους ως ιερά τελετουργικά, αστρονομικά παρατηρητήρια ή ακόμα και ως διαδρομές πομπής για προσκυνητές. Η πιο διαδεδομένη θεωρία είναι ότι αποτελούσαν μέρος των τελετουργιών προσευχής για βροχή, κάτι που θα ήταν πολύτιμο σε μια τόσο ξηρή περιοχή. Παρόμοια με τις γραμμές Νάσκα υπάρχουν και άλλα γεωγλυφικά σε διάφορα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν τα γεωγλυφικά του Huffington White Horse και του Cernia Bass Giant, τα οποία είναι χαραγμένα στο έδαφος και απεικονίζουν μορφές ζώων και ανθρώπων. Επίσης, τη ΣΥΠΑ, τα πλήθη δάκλειο στην Καλιφόρνια αποτελούν ένα άλλο παράδειγμα μεγάλων γεωγραφικών που μπορούν να εκτιμηθούν καλύτερα από ψηλά. Τα γεωγραφικά της Νάσκα διακρίνονται για το μέγεθος και την ποικιλία των σχεδίων, καθώς και για την ακρίβεια με την οποία έχουν δημιουργηθεί σε μια τόσο μεγάλη έκταση. Σε αντίθεση με άλλα γεωγραφικά όπως το Huffington White Horse στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία απεικονίζουν μοναδικές μορφές, οι γραμμές της Νάσκα περιλαμβάνουν εκατοντάδες απεικονίσεις ζώων, ανθρώπων και γεωμετρικών μοτίβων. Επιπλέον, η διατήρηση των γραμμών της Νάσκα οφείλεται στο ξηρό κλίμα και την έλλειψη βλάστησης στην περιοχή, ενώ άλλα γεωγραφικά μπορεί να έχουν υποστεί φθορά λόγω διαφορετικών κλιματικών συνθήκων.
Σήμερα τα γεωγραφικά της Νάσκα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς και είναι αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος τόσο για τους επιστήμονες όσο και για το ευρύ κοινό. Αναγνωρίζονται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μυστηριώδη αρχαιολογικά ευρήματα, προσελκύοντας τουρισμό και προσφέροντας μια μοναδική ματιά στην αρχαία κουλτούρα των Νάσκα. Η επιλογή των σχημάτων των γεωγραφικών της Νάσκα παραμένει μυστήριο. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα σχήματα επιλέχθηκαν για να αντιπροσωπεύουν σημαντικά στοιχεία της κουλτούρας και της θρησκείας των Νάσκα, όπως ζώα, αστρονομικά σώματα και φυτά. Μερικά από αυτά μπορεί να είχαν τελετουργική σημασία ή να χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος αστρονομικών παρατηρήσεων. Στην έρημο του Περού, στο μυστηριώδες οροπέδιο Νάσκα, κρύβονται για αιώνες αρχαία γεωγραφικά που δημιουργήθηκαν από κατοίκους της περιοχής πριν από εκατοντάδες χρόνια. Είναι τεράστιες εικόνες και σύμβολα που μπορεί κανείς να εκτιμήσει μόνο από την οπτική γωνία. Από την πρώτη τους ανακάλυψη, τη δεκαετία του 1940, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν περίπου 430 γεωγραφικά, αλλά πρόσφατα οι επιστήμονες ανακάλυψαν εκατοντάδες ακόμη νέες εικόνες. Με επικεφαλή στον αρχαιολόγο και ανθρωπολόγο Μασάτο Σακάι του Πανεπιστημίου Γιαμαγκάτα στην Ιαπωνία, μια ομάδα επιστημόνων που χρησιμοποιούν drones και τεχνητή νοημοσύνη ανακάλυψαν 303 νέα γεωγραφικά. Αυτή η ανακάλυψη σχεδόν διπλασίασε το γνωστό αριθμό αυτών των μυστηριωδών συμβόλων και παρήχε νέες ενδείξεις για το σκοπό τους. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Science και ο λόγος για τον οποίο ο σκοπός της δημιουργίας γεωγραφικών παρέμεινε άγνωστος για τόσο καιρό είναι λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τη διανομή και τους τύπους τους, εξηγεί στη μελέτη ο Σακάι. Μέσω της επιτόπιας έρευνας και της χρήσης τεχνολογιών τηλεπισκόπησης, οι ερευνητές μπόρεσαν να αναλύσουν την κατανομή των γλυφών και να ανακαλύψουν τη σημασία τους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτά τα γεωγραφικά ήταν μέρος ενός προσκυνήματος στο Φουγουάτσι, το τελετουργικό κέντρο του πολιτισμού της Νάσκα. Οι ψηλοί λόφοι προσφέρουν εκπληκτική θέα σε μερικά από αυτά τα σύμβολα, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους στις θρησκευτικές πρακτικές των αρχαίων κατοίκων της περιοχής. Ωστόσο, η ανακάλυψη γεωγραφικών δεν ήταν εύκολη. Αυτά τα σύμβολα χαράκτηκαν στο οροπέδιο, όπως αναφέραμε, μεταξύ 500 π.Χ. και 500 μετά Χριστό και με την πάραδο του χρόνου πολλά από αυτά έχουν γίνει λιγότερο ορατά λόγω των καιρικών συνθήκων. Επιπλέον η τεράστια έκταση της Νάσκα Πάμπα που καλύπτει 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα καθιστά εξαιρετικά δύσκολες τις παραδοσιακές μεθόδους αρχαιολογικής έρευνας. Ο Σακάι χρησιμοποιεί τηλεπισκόπηση για να μελετήσει την Νάσκα Πάμπα από το 2004. Προηγουμένως είχε ανακαλύψει 318 από τα 430 γεωγραφικά, γνωστά γεωγραφικά. Ωστόσο, πίστευε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούσε να εντοπίσει κρυμμένους χαρακτήρες που είχαν χάσει προηγουμένως δεν μπορούσαν προηγουμένως να παρατηρηθούν. Σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο IBM, Thomas Watson, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος για την ανάλυση εικόνων από drone. Από τα 303 νέα γεωγραφικά, περισσότερα από τα μισά, προτάθηκαν από τη τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της στην αρχαιολογική έρευνα. Αυτά τα ευρήματα εμπίπτουν στην κατηγορία των ανάγλυφων γεωγραφικών, τα οποία είναι μικρότερα και πιο δύσκολο να αναγνωριστούν από τα μεγαλύτερα γραμμικά γεωγραφικά. Τα γεωγραφικά τύπου ανάγλυφου απεικονίζουν ανθρώπους και οικόσιτα ζώα, ενώ οι γραμμικοί γλύφοι αντιπροσωπεύουν κυρίως άγρια ζώα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα ανυψωμένα γεωγραφικά μπορεί να ήταν ορατά στους ανθρώπους που περπατούσαν κατά μήκος των μονοπατιών. Ενώ τα γραμμικά γεωγραφικά συγκεντρώνονται γύρω από τελετουργικά κέντρα, υποδεικνύοντας τη χρήση τους σε θρησκευτικές τελετουργίες. Το Φουγουάτσι ήταν πιθανότατα ένας τόπος προσκυνήματος όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν για τελετές, αν και οι ακριβείς λόγοι της σημασίας του παραμένουν ασαφείς. Πιστεύω ότι οι πληροφορίες χαρτογραφήθηκαν στον Νάσκα Πάμπα μέσω της τοποθέτησης και του συνδυασμού γεωγραφικών, λέει ο Σακάι.
Οι επιστήμονες ελπίζουν να αποκρυπτογραφήσουν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα σύμβολα και να αποκαλύψουν ακόμα περισσότερα μυστικά του αρχαίου πολιτισμού των Άνδεων. Το Φουγουάτς είναι γνωστό ως τόπος προσκυνήματος όπου οι άνθρωποι έρχονταν για να συμμετάσχουν σε συναντήσεις και τελετές, αν και πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε και γιατί ήταν τόσο σημαντικό δεν είναι απολύτως σαφές. Είναι τα γεωγλυφικά που μπορούν να παρέχουν ενδείξεις. Τώρα που είναι γνωστά περισσότερα από 700 γεωγλυφικά, ο Σακάι ελπίζει να βρει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Στον αρχαίο πολιτισμό των Άνδεων, μερικές φορές μεταδίδονται κοινωνικά σημαντικές πληροφορίες μέσω του συνδυασμού και της διάταξης των εικόνων. Πιστεύω ότι έτσι κρυπτογραφήθηκαν οι πληροφορίες για το οροπέδιο Νάσκ. Θέλω να το αποκρυπτογραφήσω, είπε ο Σακάι. Το οροπέδιο Νάσκα στο Περού είναι ένα από τα πιο μυστηριώδη μέρη στον πλανήτη μας. Ατέλειωτη έρημος, άμμος, πέτρες και γιγάντια σχέδια γρατσουνισμένα στην επιφάνεια της γης από αρχαίους καλλιτέχνες. Γραμμές, ζώα, πουλιά, ακόμα και ανθρώπινες φιγούρες. Όλα αυτά φαίνονται μόνο από την οπτική γωνία. Αλλά τι είναι αυτά τα σχέδια, ποιος τα δημιούργησε και γιατί? Μηνύματα σε εξωγήινους, αρχαίο ημερολόγιο, ίχνη ενός εξαφανισμένου πολιτισμού. Η πρώτη αναφορά σχεδίων στο οροπέδιο της Νάσκα χρονολογείται το 16ο αιώνα. Ο Ισπανός ιερέας και εξερευνητής Πέτρο Σέζα ντε Λεόν, που ταξίδευε στο Περού, περιέγραψε μερικά σημάδια στην πεδιάδα της Νάσκα. Εκείνη την εποχή φυσικά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την πραγματική κλίμακα αυτών των σημείων. Μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να δουν το οροπέδιο Νάσκα από τον αέρα, το μυστήριο των γεωγλυφικών άρχισε να αποκαλύπτεται. Οι πρώτες αεροφωτογραφίες έδειξαν ότι η έρημος ήταν καλυμμένη με εκατοντάδες γιγάντια σχέδια που δεν ήταν ορατά από το έδαφος. Από τότε άρχισε η ενεργή μελέτη των γεωγλυφικών. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει φιγούρες ζώων, μαϊμούδες, πουλιά, αράχνες, ψάρια, φυτά, γεωμετρικά σχήματα, ακόμη και ανθρωπόμορφες εικόνες που μοιάζουν με ανθρώπους. Τα αρχαιότερα γεωγλυφικά υπολογίζονται ότι δημιουργήθηκαν γύρω στον 1ο αιώνα π.Χ. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε τους αρχαιολόγους? Τα τελευταία χρόνια οι αρχαιολόγοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, AI. Η ανάλυση ενός τεράστιου αριθμού αεροφωτογραφιών είναι μια πολύπλοκη εργασία. Αλλά οι αλγόριθμοι μηχανών που είναι εκπαιδευμένες να αναγνωρίζουν εικόνες μπορούν να το χειριστούν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά από τους ανθρώπους. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν άρχισαν να έρθουν. Το 2019 η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε τους αρχαιολόγους να βρουν 4 νέα γεωγλυφικά, συμπεριλαμβανομένες της εικόνας ενός ανθρωποειδούς. Ήταν σαν να βρίσκαμε βελόνα σε μια θυμονιά. Οι φιγούρες ήταν μικρές και δύσκολα διακρίνοντας τις φωτογραφίες, αλλά το AI το έκανε. Μια πραγματική ανακάλυψη στη μελέτη των γεωγλυφικών της Νάσκα έγινε πρόσφατα χάρη στην έρευνα Μασάτο Σακάι από το Πανεπιστήμιο Γιαμαγκάτα στην Ιαπωνία και των συναδέλφων του από τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία και την Ιαπωνία. Αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσουν νέα γεωγραφικά σε ολόκληρο το οροπέδιο. Το AI ανέλησε έναν τεράστιο αριθμό αεροφωτογραφιών και αντόπισε περισσότερα από 1.300 πιθανά γεωγλυφικά. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εικόνων, οι αρχαιολόγοι διεξήγαγαν επιτόπια έρευνα στο οροπέδιο Νάσκ. Με 1.440 ώρες εργασίας, οι επιστήμονες ανακάλυψαν 303 άγνωστα μέχρι τότε γεωγλυφικά. Περισσότερα από τα μισά γεωγλυφικά, 178, ανακαλύφθηκαν χάρη σε συμβουλές, σε εισαγωγικά της τεχνητής νοημοσύνης, συνολικά πλέον είναι 733 γνωστά. Ανάμεσα στα γεωγλυφικά που βρέθηκαν υπάρχουν εικόνες πουλιών, κολύβρια, πελεκάνι, κόνδωρες, ζώων, λάμα, φίδια, σαύρες, ανθρώπων, καθώς και διάφορες γεωμετρικές μορφές. Αλλά δεν είναι όλα τα γεωγλυφικά τόσο εύκολο να ερμηνευτούν. Το νόημα πολλών από τα σχέδια παραμένει ακόμα μυστήριο.
Για παράδειγμα, τι σημαίνει η φιγούρα ενός τετράποδου ανθρωποειδούς πλάσματος ή γεωμετρικά σχήματα που επαναλαμβάνονται πολλές φορές στο οροπέδιο. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις των τελευταίων ετών είναι μια γιγάντια εικόνα μιας γάτας που φτάνει περίπου τα 37 μέτρα σε μήκος. Αυτή η φιγούρα βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου και ανακαλύφθηκε το 2020.